Ταβής! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Ιωάννα Σαμαρά και σήμερα σας έχω κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό και είμαι έτσι ντυμένη. Πράγμα κάνω. Ήθελα να δοκιμάσω ένα διαφορετικό look, ένα πιο τολμηρό look θα έλεγα από ό,τι οι συνηθισμένες εμφανίσεις στο κανάλι μου. Αποφάσισα να υιοθετήσω ένα εντελώς διαφορετικό style, εμπνευσμένο από ένα λαβιντάβι από εσάς και συγκεκριμένα μια πολύ καλή φίλη στο Snapchat, η οποία είναι η Francois Fra. Ελπίζω να προφέρω σωστά το username σου. Έχει κάνει το συγκεκριμένο στυλ πολλές φορές στο Snapchat της. Λοιπόν, αυτό το βίντεο θα το ονομάσω unboxing στον τίτλο, αν και για την ακρίβεια δεν είναι unboxing. Χίλια συγγνώμη, αλλά δεν μπορούσα. Σουτ, υπάρχουν πολλοί λόγοι πίσω από αυτόν τον τίτλο. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν έχω κάνει ποτέ unboxing. Τι έχει γίνει, πολύ κίνηση στο κινητό μου. Αν δεν κάνω λάθος, στα βίντεο μου. Δεν ξέρω. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν μπορούσα να κρατηθώ και να μην δω τα πράγματα για που πήρα. Και ο τρίτος λόγος είναι γιατί θέλω να το ονομάσω unboxing και haul. Επίσης, επειδή γνωρίζω από τα analytics ότι πολλές από εσάς είστε μικρότερης ηλικίας και πηγαίνετε στο σχολείο, είμαι σίγουρη ότι και εσείς μπορείτε να το προμηθευτείτε. Είναι αρκετά οικονομικά τα προϊόντα που έχω αγοράσει. Οπότε θα σας ενδιαφέρει και αυτό το βίντεο. Τέλος, αυτά που φορά μπορείτε να τα βρείτε στο description box. Θα σας έχω εκεί πέρα όλες τις λεπτομέρειες, ακόμη και γι' αυτό εδώ το μαγικό πραγματάκι. Θα το βρείτε στο description box. Λοιπόν, το πρώτο αντικείμενο που πήρα και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη να το μοιραστώ μαζί σας. Δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή μου και είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είμαι σίγουρη ότι δεν είναι και τόσο διαδεδομένο. Και ανήκω μόνο να σας το δείξω, είναι... Τα-τα! Είναι απλά μαντιλάκια καθαρισμού. Και αφαιρούν το μακιγιάζ από το πρόσωπο και τα μάτια. Παρήγγειλα 4 μολυβάκια, το οποίο είναι για τα μάτια και τα χείλη. Κάποια, 2 και 2. Θα σας δείξω αμέσως οι αποχρώσεις. So fancy. Και θα ξεκινήσω να σας εξηγώ ένα προς ένα τι κάνει το καθένα. Λοιπόν, το πρώτο που θα σας δείξω είναι για τα μάτια και είναι το 422 και θέλω πάρα πολύ να το χρησιμοποιήσω και στα χείλη μου. Θέλω να έχω μόβ χείλη. Είναι πάρα πολύ της μόδας, η Ριάννα ειδικά τώρα τελευταία και στο Instagram και στο Snapchat. Και θα σας κάνω ένα swatch, να το δείτε πώς φαίνεται. Oh, γράφει τέλεια. Είναι υπέροχο. Βλέπετε τι ωραία που γράφει. Και περνάω στο επόμενο, το οποίο είναι ένα ακόμη μολύβι ματιών. Θα έλεγα είναι κοντά στην προηγούμενη απόχρωση, αλλά είναι το νούμερο 423. Και είναι κάπως έτσι. Θα τα βάλω δίπλα-δίπλα για να το δείτε. Αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα μελιτζανί χρώμα. Λοιπόν, περνάω στα επόμενα μολύβια. Το ένα είναι το 515 και είναι ένα κλασικό κόκκινο μολύβι. Χρειαζόμουν ένα, οπότε χαίρομαι που μπήκε στη ζωή μου. Και από ό,τι διάβασα και reviews και τα λοιπά, είναι αρκετά σταθερά. Είναι κάπως έτσι. Και το επόμενο είναι ένα εντελώς ανοιξιάτικο χρώμα. Είναι ένα ροζ ροδακινή θα έλεγα. Και είναι το 505. Το έχω φορέσει ήδη, συγγνώμη. Αλλά όπως σας είπα, μπορεί να είναι unboxing για εσάς. Για μένα... Δεν μπορούσα να περιμένω. Συγγνώμη. Είναι τέλειο. Τα επόμενα προϊόντα είναι 2 eyeliner. Το ένα το έχω ξαναδοκιμάσει, γι' αυτό φυσικά και το εμπιστεύτηκα και το πήρα και πάλι. Είναι το Precision Eyeliner, είναι Intense Black. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι αδιάβροχο, στεγνώνει αμέσως και έχει και αρκετή διάρκεια. Και λατρεύω τη μύτη. Ό,τι eyeliner έχει αυτήν ακριβώς τη μύτη, είναι για μένα. Είναι τέλειο.
Το άλλο χρώμα που διάλεξα, γιατί όπως σας είπα, για μένα η άνοιξη φέτος, το 2015, σημαίνει αρκετό χρώμα και αρκετά εντόνα μακιγιάζ, γιατί θέλω να πειραματιστώ περισσότερο με τις αποχρώσεις. Θέλω το νούμερο... δεν έχει κάποιο νούμερο επάνω, αλλά είναι το green και πιστεύω ότι θα το βρείτε πολύ εύκολα. Αυτό εδώ. Πιστέψτε με, περνάνε διάφορα tutorials μέσα στο μυαλό μου όταν βλέπω αυτό το eyeliner. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, θα περάσω τώρα σε άλλα πραγματάκια, γιατί το βίντεο θα βγει πάρα πολύ μεγάλο. Και ήθελα ένα transition color, έτσι όπως βλέπω από διάφορες ξένες youtubers. Οπότε διάλεξα το νούμερο 203 από τη σειρά Matte Eyeshadow. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι matte σκιές. Okay. Και είναι αυτό εδώ το χρώμα. Αυτή εδώ η συσκευασία. Όπως σας είπα, είναι το νούμερο 203. Είμαι γενικά στην αναζήτηση καινούριου make-up, καινούριου concealer, ειδικά τώρα που αλλάζει ο καιρός. Αλλάζει και το δέρμα μου και το νιώθω αυτό. Αυτά που διάλεξα είναι το Perfect Finish Liquid Foundation και ευτυχώς πήρα την κατάλληλη απόχρωση για το πρόσωπό μου τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και πιστέψτε με, όταν ψωνίζετε από το ίντερνετ είναι λίγο tricky αυτό το σημείο. Εκτός αν πηγαίνετε σε κάποιο κατάστημα και τα βάζετε από εκεί πέρα. Λοιπόν, περιέχει βιταμίνη Ε. Κάποια από αυτά τα προϊόντα τα έχω ξαναχρησιμοποιήσει, γι' αυτό είπα να επενδύσω και πάλι στα ίδια, που ξέρω ότι είναι safe επιλογές και ξέρω ότι με βολεύουν. Και συνεχίζω με αυτό εδώ το concealer, το οποίο είναι το νούμερο 05, είναι το υγρό concealer, γιατί βγαίνει και σε stick, αλλά εγώ τρελαίνομαι για το υγρό concealer. Έχει το κλασικό πινελάκι, μισό λεπτό, να το ανοίξω. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμη. Είναι κάπως έτσι, με το πινελάκι. Ωραίο μαλακό πινελάκι, που βοηθάει πολύ ωραία στο να απλώσει ομοιόμορφα το προϊόν. Μπορώ να πω ότι αν θέλετε να το τσεκάρετε και στην πράξη, μπορώ να σας έχω από κάτω το link με το βίντεο που είχα κάνει make-up tutorial, ώστε να δείτε και πώς γράφει στο πρόσωπο. Αλλά εγώ προσωπικά το ξέρω και το εμπιστεύομαι. Και είναι και αρκετά οικονομικό για concealer. Hello! Θα περάσω τώρα σε βερνίκια για τα νύχια και διάλεξα 3 βερνίκια. Το ένα είναι λευκό και είναι το 02. Το άλλο είναι αυτό εδώ το γαλάζιο, το Tiffany Blue, το νούμερο 56. Και το άλλο είναι ένα απλό διαφανές top coat βερνίκι, το νούμερο. Με την ονομασία Clear. Ένα άλλο προϊόν το οποίο δεν έχω δοκιμάσει, αλλά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και ανυπομονώ, γιατί ξέρετε πόσο τρελή είμαι για τα highlighters. Λοιπόν, είναι το 06 Mineral Terracotta Powder και έρχεται σε αυτήν εδώ τη συσκευασία. Τι άλλο μέσα. Έχει και ένα σφουγγαράκι για να το πλώσετε, αλλά εμένα προσωπικά δεν με βολεύει αυτό το σφουγγαράκι για αυτό τη συγκεκριμένη πούδρα, οπότε δεν ξέρω με ποιο σκοπό θα μπορούσε να απλωθεί. Έχω ειδικά πινέλα και είμαι okay. Τα πινέλα είναι επένδυση. Λοιπόν, όπως σας είπα, νούμερο 06 και είναι τέλεια. Έχει 2 αποχρώσεις, η μία είναι λίγο πιο σκούρη για να κάνεις και το contouring και η άλλη είναι πιο ανοιχτή για highlighter. Και ο συνδυασμός και των δύο φαντάζομαι θα είναι πάρα πολύ ωραίος. Λοιπόν, για να δω και πόσο pigmented είναι. Ω, ναι. Ναι. Είναι αρκετά pigmented. Και στη συνέχεια θα προχωρήσω σε μια ακόμη safe επιλογή και θα σας έχω το link. Είναι ακριβώς το ίδιο βίντεο που θα δείτε και το concealer. Θα δείτε και αυτήν εδώ τη μάσκαρα. Είναι η Sexy Black. Είναι τέλεια. Όσο ψάχνετε όγκο στις βλεφαρίδες σας, είναι εκπληκτική. Το packaging είναι τέλειο, ειδικά εδώ με αυτές τις μπελούδινες λεπτομέρειες. Να σας πω την αλήθεια, είναι η πιο οικονομική μάσκαρα που έχω χρησιμοποιήσει και είναι και από τις top
μάσκαρες για μένα προσωπικά. Το βουρτσάκι, για να σας κάνω και λίγο ένα κοντινό, είναι κάπως έτσι. Ξεκινάει ίσιο και στο τέλος είναι λίγο πιο στρόγγυλο. Για όλες τις lipstick lovers εκεί έξω, ήρθε η στιγμή σας. Ετοιμαστείτε. Ανέβασα μία φωτό στο Instagram. Όσες δεν με ακολουθείτε εκεί πέρα, δεν ξέρω και τι έχετε Instagram. Λάγα κάνω. Λοιπόν, ακολουθήστε με, είναι η Ιωάννα κατά Παύλα Σαμαρά, γιατί εκεί πέρα θα βρίσκεται όλες τις ανανεώσεις. Και δυστυχώς, λόγω των εφέ, κάποια βγήκαν ακριβώς ίδια, αλλά δεν είναι έτσι. Τώρα μέσα θα σας το αποδείξω. Και θα ξεκινήσω με την αγαπημένη σας κατηγορία, των Golden Rose Crayon. Και αυτή είναι η Velvet Matte Lipstick. Κορίτσια, έγινε χαμός κάτω στα σχολιά σας και ειδικά η απόχρωση νούμερο 13. Θέλω να πάω να την αγοράσω. Έπρεπε να το ξέρω πιο νωρίς. Το πρώτο είναι το νούμερο 11 και είναι ένα αρκετά έντονο φουξιά χρώμα ή φουξ. Έχουμε μια διαφορά, Αθήνα Θεσσαλονίκη. Εμείς το λέμε νομίζω φουξιά και στην Αθήνα φουξ. Διορθώστε με κάτω στα σχόλια, περιμένω να μου πείτε φουξ ή φούξια. Πόσο τέλειο παίζει να είναι αυτό το χρώμα. Το παιδί το οποίο έχω πάρει είναι το νούμερο 19. Περιέχουν και βιταμίνη ε. Το συγκεκριμένο είναι ένα απλό κόκκινο χρώμα. Love me like you do. Κόκκινο χρώμα. Και θα το πείτε εδώ. Τα άλλα δύο παιδιά που πήρα είναι από την καινούρια κολεξιόν που ονομάζεται Vision. Πρέπει και αυτά να είναι ματ. Δεν τα έχω δοκιμάσει ακόμη. Oh, αυτό είναι ένα τέλειο κοραλί χρώμα. Καλοκαίρι σου έρχομαι. Είναι τέλειο. Είναι το νούμερο 134. Και το επόμενο που πήρα είναι το 136. Παρόμοιο με το προηγούμενο, αλλά αυτό είναι πιο πορτοκαλί. Δεν ξέρω, νομίζω πως με είχε πιάσει μια τρέλα για να αποκτήσω έντονα κραγιόν. Ναι, αυτό είναι πορτοκαλί. Και μπορώ να σας πω ότι είναι το πρώτο πορτοκαλί κραγιόν που έχω. Α, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, είναι τέλειο. Είναι καθαρό πορτοκαλί, ναι. Ένα από την καινούργια συλλογή είναι το Color Sensation Perfect Sign. Και φυσικά δεν έχουν glitters, το γνωρίζετε ότι δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Το ένα είναι το 113. Και ταιριάζει πάρα πολύ. Κάτι ήξερα και έκανα αυτόν τον συνδυασμό. Είχα ένα σχέδιο. Ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό εδώ το lip liner. Αρκετά έντονο. Και είναι το νούμερο 123. Είναι ένα αρκετά έντονο κόκκινο χρώμα. Θα σας το δείξω αμέσως. Oh, αυτό γράφει τέλεια. Αυτό γράφει πάρα πολύ ωραία. Είναι τέλειο, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο. Δείτε πόσο έντονο κόκκινο είναι. Δεν έχει κάποιο νούμερο, απλά λέγεται Kabuki Brush. Το γνωρίζετε γιατί γνωρίζετε φυσικά και ότι έχω κι εγώ άλλο ένα τέτοιο ίδιο. Ο λόγος που το πήρα είναι γιατί θέλω να έχω δύο, οπότε το άλλο είναι βρώμικο. Να τα καθαρίζω. Γιατί είμαι τόσο καλή στο να καθαρίζω πινέλα. Γι' αυτό θέλω να έχω πολλά, να μην χρειάζεται να απλώνω το μακιγιάζ με όποια απόχρωση έχει απομείνει. Έχω να πω ότι μου φαίνεται πιο μεγάλο από το άλλο που έχω και γενικά ότι υπάρχει περισσότερη ευκαμψία στην τρίχα από το προηγούμενο Kabuki Brush. Ναι, ανοίγει περισσότερο όπως βλέπετε. Πάντως είναι πάρα πολύ μαλακό. Με αυτό μπορείς να απλώσεις σίγουρα foundation και όπως βλέπετε είναι ακόμη πιο μαλακό από το Kabuki Brush. Η τρίχα του είναι ακόμη πιο... Είναι τέλειο. Μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να απλώνει foundation το συγκεκριμένο. Είναι πάρα πολύ μαλακό. Wow. Και μου αρέσει και η λαβή που είναι matte. Έχω κάποια κολλήματα, οκ. Okay. Πάνω πινέλο και είναι το... και είναι το Angled Brusher Brush. Οκ. Okay. Εγώ θα έλεγα ότι είναι το λοξό, ναι, είναι το λοξό πινέλο για contouring, για να κάνετε τα κοψίματα.
Και πιστέψτε με, το contouring game πρέπει να είναι πολύ strong. Πολύ! Θα έλεγα ότι αυτό το πινέλο έχει πιο απλωμένες τρίχες, έτσι ώστε να δίνει περισσότερο εύρος κίνησης στο πρόσωπο, ενώ αυτό, όχι και τόσο, έχει αρκετές τρίχες πολύ πιο σφιχταγμένες. Δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό, αλλά θέλω να σας δώσω να καταλάβετε τι εννοώ. Και αυτό είναι το μυστικό για να κάνετε το contouring σωστά. Έχει πιο μικρή επιφάνεια, είναι, θα έλεγα, για τις λεπτομέρειες του μακιγιάζ στην καταγραμμή του ματιού. Και το επάνω είναι για να απλώσετε κανονικά τη σκιά σας στο καπάκι του ματιού σας, ή αλλιώς, επειδή όπως βλέπω είναι αρκετά μαλακό, μπορείτε να κάνετε και το blending, την ανάμιξη των χρωμάτων, οπότε είναι αρκετά χρήσιμο. Είναι τελευταίο προϊόν, λοιπόν, πάμε μαζί να το δούμε. Είναι το concealer brush και ειλικρινά δεν έχω καθόλου υπομονή για να το ανοίξω. Ευτυχώς έχω μπράτσα. Και είναι... και είναι αυτό εδώ. Να σας πω την αλήθεια, συνήθως για το concealer ή το make-up θα χρησιμοποιήσω το beauty blender μου. Κυρίως ο λόγος που το πήρα είναι γιατί μου αρέσει να χρησιμοποιώ τα πινέλα που είναι για το concealer ως τα πινέλα που θα απλώσουν τη σκιά στο κέντρο του ματιού. Μου αρέσει γιατί έχουν μεγάλη επιφάνεια, είναι αρκετά σταθερά για να πάρεις αρκετό χρώμα. Αυτά λοιπόν ήταν τα προϊόντα, πείτε μου κάτω στα σχόλια ποιο σας άρεσε περισσότερο ή ποιο θα θέλατε να δείτε σε επόμενο tutorial, σε επόμενο μακιγιάζ, γιατί έχω σκοπό να τα χρησιμοποιήσω. Πείτε μου κάτω στα σχόλια, μετράει πάρα πάρα πολύ η γνώμη σας για μένα, γι' αυτό σχολιάστε μου κάτω τι θα θέλατε να δείτε, ποιο συνδυασμό. Αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο. Έχω σκοπό να ανεβάζω μέσα στην εβδομάδα 2 ή 3 βίντεο. Πιστέψτε με, προσπαθώ να καθορίσω κάπως το χρόνο μου και είμαι σε πολύ καλό στάδιο για να το πετύχω αυτό. Θέλω τη συμπαράστασή σας και την υπομονή σας, κυρίως. Και αυτά! Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στα διάφορα social media, γιατί εκεί πέρα θα βρείτε περισσότερες ανανεώσεις σχετικά με την καθημερινότητά μου. Θα το πούμε σε επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, φιλάκια! Ή καναρίνο μουστάρδι και ένα κίτρινο τερμοκάνα. Μπορεί να μου περάσει κάτι. Γεια σας. Γεια παρά. Και για τα χείλη. Λοιπόν, γιατί λέω συνέχεια λοιπόν. Λοιπόν, μόλις τώρα το δω. Όπως βλέπετε έχει 2 όψεις. 2 όψεις. 2 όψεις. Ξεχάστε να τσεκάρετε το description box για περισσότερες ανανεώσεις και για να βρείτε αυτό που φοράω. Bye!